προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος. Καταρχήν, γυρίζω τα σχολεία όλα της περιοχής, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Ε? Δηλαδή, εγώ τη Μύρια Τσολάκη την βρήκα σε 4 σχολεία ως τώρα. Ε? Διαφορετικά. Τώρα τη συναντώ διευθύντρια, φέτος, για πρώτη χρονιά. Φέτος, πέρσι στην Κοράκου, ευλόγησο. Ναι, και πέρσι στην Κοράκου. Λοιπόν, βλέπω ότι η δημοτική εκπαίδευση της Κύπρου είναι σε καλά χέρια. Δεν επειδή είμαι σε δημοτικό που το λέω. Ξέρετε ότι είμαι φρικτά ειλικρινής. Ε? Είναι σε καλά χέρια. Τώρα τα αναλυτικά προγράμματα είναι ευρωπαϊκά. Όσο λιγότερον τα πιστεύουν και όσο περισσότερο δίνουν την ψυχή τους, την ορθόδοξη, την ανατολική, οι δασκάλες και οι δασκαλοί μας και συνεργάζονται με τους γονείς, τότε θα κάνουν ωραία παιδιά. Άρα, επίσης, ο ένας ο τομέας δηλαδή, τουλάχιστον η εκπαίδευση που είναι τα πρώτα χρόνια που είπαμε τα πιο βασικά, τα πιο βασικά. Το δεύτερο είναι, το θετικό που έχουμε στην Κύπρο, οι νέοι παπάδες, οι οποίοι είναι συμπονετικοί, ψάχνονται. Και αυτό με χαροποιεί. Βλέπω ότι στο μέλλον να μεγαλώσουν αυτοί οι νέοι παπάδες. Εάν αποκτήσουν και αυτήν το δώρο της μετάνοιας και το διδάξουν στους ανθρώπους, θα γίνουν επίσης θαύματα. Και το τρίτο το οποίο με κάνει να είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και θα σας φανεί περίεργο, γιατί είμαι χαρούμενος από αυτόν, είναι βλέπω ότι έρχεται ένας γεωστρατηγικός σεισμός που θα αλλάξει τα πάντα σε όλη την οικουμένη. Αποτέλεσμα ενός τεράστιου πολέμου που έχει ξεκινήσει ήδη από τη Συρία, εξαπλώνεται στην Ουκρανία, χτες στην Αρμενία, λοιπόν, αύριο στην Τουρκία και πάει λέγοντας. Και μετά γίνεται παγκόσμιος. Θα μου πεις τώρα από τον παγκόσμιο πόλεμο θα προκύψει καλό, πολύ μεγάλο καλό. Θα προκύψει και πολύς πόνος. Αλλά μήπως η έγκυος η γυναίκα προηγουμένως δεν πονά, δεν έχει ανασφάλεια όταν είναι έγκυος. Φόβο. Οι γυναίκες μπορείτε να καταλάβετε αυτό το πράγμα. Ή εχειρισμένοι. Τώρα λοιπόν θα γίνει μία μεγάλη γέννα που θα προηγηθεί πόνος βαθύς στην οικουμένη ολόκληρη, μετάνοια στους ανθρώπους, υποχρεωτική στους καλοπροαίρετους. Και ύστερα θα είναι η ώρα της Ορθοδοξίας. Άρα όλα αυτά τα θετικά της Κύπρου θα μας βρεθούν. Όχι μόνο η Κύπρος, πιστεύω και άλλα μέρη του πλανήτη είναι σε έναν πολύ ωραίο δρόμο. Το ζήτημα είναι πόσον επαφή έχουν αυτά τα μέρη του πλανήτη με την ορθόδοξη αλήθεια.